Για χαρά. Τελικά, ειδικούς επιτοπή του Παναθηναϊκού, παραμύθα ειδικού, παραμύθι είναι ειδικούς επιτοπή. Το αφεντικό αποφασίζει ο Παναγιάννης. Γλυκιά του διομάδα, δεν του Χούτικα, ούτε του Νίκα. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κρατήσει και για τον χρόνο τον Φερέιρα. Και βγήκε και ένα ωραίο σλόγγαν. Πιο γρήγορο, πιο ομαδικό και πιο νεανικό σχεδιάζει να κάνει ο Φερέιρα το τριφύλι. «Ωχ, μάνα μου», λέει ο Γεωργίου. Έτσι γίνεται συνήθως. Όταν θέλει κάποιος να κρύψει τις αδυναμίες του και την ικανότητα να προοδεύσει, πετάει στον κόσμο ένα τσιτάτο, σαν και αυτό που σας είπα προηγουμένως, μπας και τσιμπήσει ο κόσμος και φάει μέχρι πατούδα στο παραμύθι. Πιο νεανικό, πιο γρήγορο και πιο ομαδικό θέλει να κάνει ο Φερέιρα τον Ιβίρι. Τι εννοώ. Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, όπως λέει το ρεπορτάζ, ανακοίνωσε ποιοι είναι οι μεταγραφικοί του στόχοι. Ανοίξτε αυτιά, ανοίξτε μάτια, αλλά και κρατηθείτε για να μην πέσετε. Ο Γεωργιάδης, ο Ανάκογλου, ο Φορτούνης και ο Τάτος. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αυτοί ρίξανε φέτος τις ομάδες τους. Θα έρθουν στον Παναθηναϊκό να τον ανεβάσουν ψηλά και να του δώσουν τρόπαια και τίτλους. Ο Γεωργιάδης με τον Ανάκογλου έριξαν τον Πασχαλαϊκό. Ο Φορτούνης έριξε τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Τάτος του Ατρομήτου, ή μάλλον ο Ατρόμητος του Τάτου, σώθηκε την πρωτεύουσα αγωνιστική με την περίεργη νίκη που έκανε με τον Ολυμπιακό. Και θα έρθουν αυτοί τώρα στον Παναθηναϊκό να τον πάρουν στις στιβαρές πλάτες τους, να τον ανεβάσουν στα ύψη, να πάρουν το πρωτάθλημα και να πάνε και στην Ευρώπη. Είμαστε τώρα. Τι κοροϊδία είναι αυτή. Αυτοί οι παίχτες δεν θα ήταν καλό να τους πάρει ο Παναθηναϊκός όταν υπήρχε στην ομάδα ο Ζάετς, ο Ρότσα, ο Σαλαβάκος, ο Βαζέχα. Αν υπήρχε δηλαδή ένας καλός κορμός. Δεν μπορεί σε μια ομάδα να βάζεις φιλαράκια. Το δέντρο στον κορμό στηρίζεται και από τον κορμό πέφτει, όχι με τα φιλαράκια. Ο Τάτος, ο Ανάκρουβος, ο Γεωργιάδης, ο Φορτούνης και κάποια επιχειρηκάδες που θέλει να φέρει ο Φερέιρα είναι φιλαράκια, δεν πιάνουν το δέντρο. Ο κορμός κάνει το δέντρο. Με δεδομένη την αποχώρηση του Σισε, την αποχώρηση του Σιμπέτο Σίλβα, τη συνταξιοδότηση του Καραγκούνη και του Κατσουράνη που μας έχουν τα τελευταία αίσθημα. Ποιοι θα μου δίνουν το καινούργιο κόμμα του Παναθηναϊκού του χρόνου. Ο Τάτος με τον Ανάκογλου. Δεν με πλάκα κάπου με τώρα. Είναι δυνατόν. Εντάξει, ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει οξύ το οικονομικό πρόβλημα, το ξέρουν και οι Πέτρες. Το λένε και οι ίδιοι. Βγαίνει ο πολέμης σήμερα και λέει ξυπόλυτος ο Παναθηναϊκός. Το λέει ο πολέμης ο ίδιος. Ξυπόλυτος ο Παναθηναϊκός. Αν και εγώ μάθει κάτι άλλο. Ότι ο Παναθηναϊκός μάλλον θα πάρει δάνειο από την Τράπεζα Πυραιός. Έχει πάρει και πέρυσι 15 εκατομμύρια. Έχει αποπληρώσει τα 6 εκατομμύρια και μπορεί να πάρει πάλι 15 για να βγάλει τη χρονιά. Αυτό που σας λέω δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα γίνει, αλλά είναι 100% σίγουρο πως υπάρχει σκέψη για να γίνει. Και κάτι άλλο. Με αυτούς που θέλει να πάρει Παναθηναϊκός επιχειρηκάδες και να προωθήσει, περιμένει να δώσει τα διαρκές ποδόσφαιρο παιδίσει που κάνει και ρεκόρ. Κάπου 30.000 διαρκές παιδίσει. Ποιο προϊόν θα πάει ο χρόνος να δει στο γήπεδο. Ποιο προϊόν. Τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά.